Κομμουνιστικό κέντρο του Παναθηναϊκού, το Γιώργος Καλαφάτης. Άλλη μία Media Day των Πράσινων μαζί με τον Ισίδωρο Πρίδεζη. Καλό μήνα. Media Day, ωραίο. Ναι, Media Day. Το βαφτίσουμε έτσι πλέον. Θα παραλλάσσουν αρκετοί δηλαδή. Μας προδιαθέτει ότι θα παραλλάσσουν αρκετοί. Αυτό ελπίζουμε. Μια σημαντική ημέρα για τον Μαρίνο Ζουνίδη, καθώς συμπληρώνει έναν χρόνο ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Σαν σήμερα πέρσι υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πράσινους. Διαδέχτηκε τον Ανδρέα Σταματσόνη, μην τα θυμίσουμε όλα, πήρε καμένη γη. Αυτό ήταν, μια καταστραμμένη ομάδα. Κατάφερε να παίξει καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο μισό του περσινού πρωταθλήματος. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί είναι και οι καταστάσεις πολύ διαφορετικές στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Εδώ live από το προπονητικό κέντρο του Τριφυλιού, μέσω του www.novasports.gr, του Nova Sports 24 και όλων των social media του novasports.gr σε Facebook και σε YouTube. Περιμένουμε και τις ερωτήσεις σας αναφορικά με όσα συμβαίνουν τελευταία στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Σε λίγο και οι πρωταγωνιστές του Τριφυλιού θα μας μιλήσουν για όσα συμβαίνουν τελευταία και είναι πάρα πολλά ο συνήθως. Τώρα που συνέλθηκα μπορώ να σας παρακολουθήσω. Στο στρατόπεδο του Τριφυλιού, ναι. Βέβαια, περιμένουμε τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο coach. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα έχουμε Αντρές Τσάβες γιατί παραμένει στην Αργεντινή. Κάνει διακοπές του άνθρωπο στον Μπένος Άιρες. Δεν είμαστε πριν τρεις εβδομάδες εδώ που έλεγε ο Ζουνίδης ότι ξαφνικά στην προπόνηση αυξήθηκε ο αριθμός των παικτών. Είδε Τσάβες και ουσιαστικά ήταν σαν να λέγε που είσαι εσύ, που χάθηκες. Χάθηκε τελικά. Το άκουσε και εξαφανίστηκε μόλις μια ημέρα μετά την πρώτη του συμμετοχή στο μάτς με τον Ατρόμητο. Έλειπε δύο μήνες. Μάζεψε τα μπουγαλάκια, το έφυγε, πήγε στην Αργεντινή. Και τι, έχεις ρεπορτάζ τώρα, χωρίς άδεια. Δεν έχει κανείς ρεπορτάζ γιατί παραμένει στην Αργεντινή αδικαιολογήτως, χωρίς άδεια από τον Παναθηναϊκό. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει τραυματισμός στις εξετάσεις που έχει κάνει από τον γιατρό του, της Boca Juniors στο Buenos Aires. Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία γιατί πρέπει να εξεταστεί και έπρεπε να εξεταστεί από τον γιατρό του Παναθηναϊκού και αρνήθηκε εξέταση. Ένα πειθαρχικό παράπτωμα αυτό, ένα που βρίσκεται ήδη στην Αργεντινή. Αν παραμείνει για κάποιες ημέρες εκεί, νομίζω ότι θα μπλέξει πάρα πολύ άσχημα ο Αντρές Τσάβες. Ακόμα και με καταγγελία σύμβασης απειλείται ο Αργεντινός επιθετικός. Αυτό που τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει μέλλον καθόλου στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γυρίσει όλη αυτή η κατάσταση, ακόμα και αν γυρίσει γονατιστός από το Buenos Aires. Τσάβες, Παύλα. Πάμε παρακάτω. Χουλτ. Χουλτ. Εδώ με την επικαιρότητα μέχρι να έρθει. Άλλο ερώτημα. Είχε μια συνάντηση σήμερα ο εκπροσωπός του. Του ζητήθηκε να κάνει λίγη υπομονή. Ζητάει όλα τα χρήματα της δόσης του συμβολέου ο Νικλάς Χουλτ. 125.000 ευρώ. Για την ώρα δεν δείχνει διάθεση τουλάχιστον αυτές τις ημέρες να κάνει προσφυγή, αλλά δεν ξέρω μέχρι τη Δευτέρα τι μπορεί να γίνει με τον Νικλάς Χουλτ, γιατί έχει ένα βεβαρημένο ιστορικό. Το καλοκαίρι έκανε προσφυγή. Δεν είχε έκανε, λόγια. Έκανε ένα βήμα μπροστά και μετά έκανε ένα βήμα πίσω. Ακριβώς. Τα ρίχνει όλα στο μάνατζερ του, αλλά εννοείται και μεγάλος άνθρωπος είναι. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δεν μπορεί να κάνει κάτι ο μάνατζερ του και χωρίς την υπογραφή του. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο δηλαδή και ακόμη πιο κρίσιμη Δευτέρα, να υποθέσω. Και αυτό ισχύει και για τον Κουλιμπαλή, ο οποίος το σκέφτεται να βαδίσει στα χνάρια Χουλτ. Ναι, είναι στις σκέψεις του Ουσμάν Κουλιμπαλή. Και αυτό είναι αναποφάσιστο, δείχνει προβληματισμένο τελευταία. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμεναν τόσο πολύ από τον Κουλιμπαλή του Παναθηναϊκού. Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι από το εξωτερικό. Και γι' αυτό το λόγο ο Ουσμάν Κουλιμπαλή να σκέφτεται το δρόμο της προσφυγής. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τουλάχιστον οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού υποδέχτηκαν ζεστά την πρόταση που έγινε χθες από την διοίκηση του Τριφυλλιού για αποπληρωμή του 40% των οφειλών μέχρι την Δευτέρα ή Τρίτη. Και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο ποσό τον Γενάρη. Να αποπληρωθεί όταν θα έρθει, θα μπει στα ταμεία του Παναθηναϊκού η δόση από την Αλαΐν για τη μεταγραφή του Μάρκους. Πώς λέγεται αυτό, κάτι φαίνεται στο βάθος του τούνελ? Όχι, απλά μπαλούν έστω και ως διακανονισμός, έστω. Πιο σημαντικό χθες και πέρασε λίγο απαρατήρητο είναι η αλήθεια, είναι η πρόταση που έκανε ο Γιγέρμο Μολίνης και την αποδέχτηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού να μην πληρωθούν όλο το ποσό, αλλά κάποια από αυτά τα χρήματα να πάνε στους εργαζόμενους της ΠΑΕ. Ναι. Και ιδιαίτερα από έναν ξένο ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι ελάχιστα αυτό περίμεναν. Αλλά ο Μολίνης δικαιώνει απόλυτα τον Ζουνίδη για την επιλογή του να τον χρήσει ως έναν από τους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα στους Πράσινους, ασφαλώς και δεν έχει προλάβει να δεθεί να δηλώσει Παναθηναϊκός ο ίδιος. Δείχνει όμως ηγετικά χαρακτηριστικά και είναι πάρα πολύ σημαντική η κίνηση γιατί ζουν καθημερινά με αυτούς τους ανθρώπους εδώ στο Κοροπή. Αντιλαμβάνονται και τις δυσκολίες που έχουν οι εργαζόμενοι της ΠΑΕ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση και η αποδοχή βέβαια από το σύνολο των παικτών του Παναθηναϊκού. Και έχει αποδοχή και στον κόσμο. Ένας εξ αυτών των φίλων του Παναθηναϊκού, ο Νίκος, λέει ότι η εκτίμηση ανέβηκε 10 φορές την εκτίμησή του ο Μολίνης με αυτή την κίνηση. Και σε πολλούς είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα, ποιοι θα φύγουν τον Ιανουάριο
αρχίζουν οι ερωτήσεις σας προς το ρεπορτάζ μέχρι να εδώ, παιδιά, προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι μεγάλο ερώτημα. Ναι, δεν το ξέρεις εσύ αυτό. Όχι, είναι θέμα... Δεν μπορώ να το ξέρω, είναι και θέμα ποδοσφαιρικής πιάτσας, δηλαδή και μετοχών. Κατά πόσο ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να πιάσει μια υψηλή τιμή, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρήματα. Είναι δεδομένο και θα απολυθούν ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο Κουρμπέλης είναι αυτή τη στιγμή μάλλον ο νούμερο ένα παίκτης του Παναθηναϊκού ενός προοπτική πώλησης. Γιατί είναι νεαρός, είναι διεθνής, έχει το μέλλον μπροστά του, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, έχει το όνομά του γραφτεί σε πολλά μπλοκάκια μάνατζερ που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να τον παρακολουθήσουν και σκάουτερς. Επομένως, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που τον παρακολουθούν στην Ευρώπη. Επίσης, και ο Γιώργος Κουτρουμπής είχε προτάσεις το καλοκαίρι. Πρόσεξε τώρα τη λίστα. Χουλτ, Κουλιμπαλί. Να βάλω πρώτα τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ξεχάσαμε. Ο Βλαχοδήμο ούτω ή άλλω έχει πωληθεί. Ξεχάσαμε ναι, τον Μολέντο, αλλά... γιατί πάει προ πώληση και ο Ροντρίγκο Μολέντο. Άρα, Βλαχοδήμο. Πιθανότατα πώληση. Μολέντο. Θα αποχωρήσει ο Μολέντο. Πώληση. Και από εκεί και πέρα έχουμε. Χουλτ, Κουλιμπαλί. Απαντάω και βάζω στη σειρά. Ναι, ερωτηματικά. Χουλτ, ερωτηματικό. Κουλιμπαλί, ερωτηματικό. Κουρμπέλη. Ή αν θα πωληθεί ο Χουλτ, αν θα μείνει ο Κουλιμπαλί, αν θα βρεθεί μια μέση λύση προκειμένου να πωληθεί με ένα μικρό ποσό ο Ουσμάν Κουλιμπαλί. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα. Της Γυρίας Υπήρου. Αυτή είναι η μία στήλη από τη μία πλευρά. Πρέπει να γίνει και μια στήλη από την άλλη. Με ποιο είναι το ρόστερ. Αυτό. Πρέπει να γίνει μια στήλη δίπλα. Ποιο θα είναι το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί να το απαντήσει άμεσα ούτε ο Ζουνίδης ούτε και κάποιο άλλο. Γιατί ναι, υπάρχουν κάποια δεδομένα στην αριστερή στήλη και κάποια ερωτηματικά όπως λέμε τώρα τύπου Χουλ και Κουλιμπαλί. Αλλά υπάρχουν από την άλλη πλευρά και παίκτες που συγκροτούν το ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν ξέρει κάποιο ποιοι θα είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι θα μάθουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Ο Μαρίνος Σονίδης σε λίγο θα είναι κοντά μας να μας μιλήσει και για τον ένα χρόνο παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Ένας χρόνος με γλυκόπικρες αναμνήσεις. Ναι. Έγραψα και στο blog μου σήμερα κάποια πράγματα αναφορικά με τον Μαρίνο Ζουνίδη. Σημαντικότατες στιγμές τα ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι στην ΑΕΚ. Το περσινό κλείσιμο. Το πολύ γλυκό κλείσιμο της σεζόν στην Τούμπα με μισή ομάδα Παναθηναϊκός όταν και κέρδισε. Και ήταν μια νίκη γοήτρου μετά από όσα είχαν προηγηθεί στο κύπελλο Ελλάδας κτλ. Φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ποιο είναι το παράσημο του Μαρίνου Ζωνή, το γεγονός ότι κρατάει ενωμένη αυτή την ομάδα. Υπό άλλες συνθήκες ο Παναθηναϊκός θα είχε διαλυθεί εκ των έσω. Τα αποδυτήρια θα ήταν διαλυμένα, ενδεχομένως οι παίκτες να μην μιλούσαν μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη κατάσταση είναι. Ξέρεις τι θα απαντήσει τώρα στην πρώτη ερώτηση. Δεν συζητήσουμε αυτά, να συζητήσουμε τα αγωνιστικά. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, και επειδή είναι ένας χρόνος. Είναι όμως αυτός και είναι κάτι παραπάνω πλέον από ένας απλός προπονητής για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτό που λέει, όντως δεν θέλει να το λέει συνέχεια, αλλά το βιώνει καθημερινά. Απ' την άλλη, βέβαια, αν δεν ερωτηθεί και γι' αυτό, γιατί θα ερωτηθεί πέρα από το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε. Ακολουθεί ένα μάτς με τον Πανιόνιο, μετά από ένα μεσοβδόματο παιχνίδι στο κύπελο, μετά από όσα έγινε στο Περιστέρι. Αλλά δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και όλα τα υπόλοιπα που σαφώς επηρεάζουν το αγωνιστικό. Πάμε να δούμε κάποια μηνύματα. Πρώτο έρθει ο Μαρίνος Ζωνίδης να μας λύσει αρκετές απορίες για όσα συμβαίνουν τελευταία. Ο Παναγιώτης λέει: Μολύνης ψυχάρα, Κουλιμπαλί κάνει προσφυγή και γύρνα στον Πλατανιά στα Αζίτα που σε πήρε ο Παναθηναϊκός και σε έκανε παίχτη. Ο Τάσος λέει: Βρέθηκε επενδυτής για κάποιον, λέει και όχι. Πάω, λέει και όχι για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι λέει: Είναι στημένο και στα μέτρα τους. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό που αναπεριστάσω. Ο Γιώργος ρωτά για τον Τσάβες αν θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο ή αν θα μπουν λεφτά στα ταμεία. Το πρόστιμο είναι το λιγότερο που κινδυνεύει ο Τσάβες, αυτό είναι δεδομένο. Ο Δημήτρης ρωτά για τους Γερμανούς αν έχει γίνει κάτι. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Ποιοι είναι οι στόχοι φέτος? Να επιβιώσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ο Αχιλλέας τρίτη φορά λέει φέτος ο Μαρίνος ετοιμάζει νέα ομάδα. Αλήθεια είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν υποθεί. Γεια σας. Χαίρετε. Δεν φέραμε τούρτα. Εμείς έπρεπε να φέρουμε σήμερα τούρτα. Είναι ένας χρόνος παρουσίας. Καλησπέρα. Είναι σημαντική μέρα. Εντάξει. Πέρασε μόνο ένας χρόνος, ε. Μοιάζουν και πολλά. Εντάξει. Πώς αισθάνεσαι ότι είναι, δηλαδή, 2, 3, 4? Πολλά, ε. Ναι, εντάξει. Φαίνεται παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερος ο χρόνος που είμαι. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Κάνοντας έτσι ένα μικρό απολογισμό αυτού του χρόνου, πώς περιμένατε τον Παναθηναϊκό όταν πρωτοήρθατε? Τι προέκυψε στην πορεία, πώς βιώνετε τώρα την κατάσταση, τι μπορεί να ξημερώσει αύριο για τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, είναι λίγο πολύ γνωστά, δεν είναι να τα λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Όταν έρχεσαι
οποιοδήποτε προπόνητης έρχεται σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, το πρώτο που θέλει είναι να διεκδικήσει πράγματα, να πάρει τίτλους, να αφήσει το στίγμα του ποδοσφαιρικά. Δυστυχώς, εγώ ήρθα σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για την ομάδα, που ξεκινήσανε να εμφανίζονται πλέον τα προβλήματα, όχι δεν υπήρχαν. Και έγινα κι εγώ ένα μέρος αυτού του προβλήματος. Δυστυχώς, έχει ξεφύγει μόνο από το ποδοσφαιρικό κομμάτι η παρουσία του προπονητή πλέον στον Παναθηναϊκό. Έχει πάει και σε άλλα πράγματα. Όμως, όπως έχω πει πολλές φορές, όταν είσαι επικεφαλής σε ένα τέτοιο κλαμπ, καλός ή κακός, θα πρέπει να επιφορτιστείς με αυτές τις ευθύνες, πόσο μάλλον σε αυτή την κατάσταση που είναι ο σύλλογος. Σίγουρα θα ήθελα άλλα πράγματα, σίγουρα θα περίμενα κάτι καλύτερο. Όμως, έχω πει και άλλες φορές, το θέμα δεν είναι τι θέλεις, το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα και πρέπει να ζεις και να συμβιβάσεις με αυτή την πραγματικότητα και να προσπαθείς να την κάνεις όσο καλύτερη μπορείς. Ξέρω ότι σε άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, σε άλλα πράγματα ίσως τα έχουμε κάνει πολύ καλύτερα από ό,τι θα ήταν, όμως η αλήθεια είναι ότι τα όνειρα και οι φιλοδοξίες ενός προπονητή στον Παναθηναϊκό θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Αυτή είναι όμως, όπως είπα, πάλι η πραγματικότητα, οπότε προσαρμόζομαι σε αυτήν, προσπαθώ και να δουλέψω μέσα σε αυτήν, με όλα τα καλά και τα άσχημα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά έχω πει ότι δεν είμαι από αυτούς που ψάχνουν δικαιολογίες, δεν είμαι από αυτούς που ψάχνουν άλοθη για κάποια πράγματα. Σίγουρα θα περίμενα αγωνιστικά τουλάχιστον να είχαμε κάνει καλύτερα πράγματα τη φετινή χρονιά, όχι την περσινή. Την περσινή νομίζω ότι κατά γενική ομολογία παρουσιάσαμε ένα πολύ καλό γκρουπ, μια πολύ καλή ομάδα, θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Όπως είπαμε και άλλη φορά, μια επιπόλαιη ενέργεια κάποιου μας στέρισε τη δεύτερη θέση, γιατί βαθμολογικά και αγωνιστικά είχαμε πάρει τους βαθμούς που έπρεπε. Είχαμε ένα πολύ καλό γκρουπ. Με όλα αυτά τα προβλήματα που εμφανιστήκαν στη συνέχεια, αναγκαστήκαμε να τους χάνουμε αυτούς τους παίκτες σιγά σιγά. Αλλάξαμε την ομάδα και ενώ έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες, δυστυχώς αυτοί ήρθαν σε μια περίεργη κατάσταση για το σύλλογο. Οπότε και για αυτούς θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, λίγο πιο συγκρατημένοι στην κριτική μας, γιατί ήρθαν σε μια δύσκολη κατάσταση για το σύλλογο και σίγουρα αυτό δεν τους βοηθάει να είναι άνετοι, να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε με συζητήσεις, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, να κρατηθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Παραλαμβάνω, περίμενα ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και στο κεφάλι του καθενός, στο μυαλό του καθενός, να ξέρω πώς σκέφτεται. Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα για μας. Το έχουμε πει επανειλημμένα, το έχουμε πει πολλές φορές. Το έχω πει ότι ο στόχος πλέον έχει ξεφύγει από το αγωνιστικό. Από το αγωνιστικό θέλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ο στόχος είναι κάθε μέρα που περνάει να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα, να υπάρχει επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Και θα γίνει ο Παναθηναϊκός πραγματικά είναι. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είμαστε μόνο στο όνομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το χειρότερο για μένα είναι η συμπεριφορά όλων των άλλων απέναντι σε ένα τέτοιο μεγάλο κλαμπ. Αυτό είναι που προβληματίζει. Να λέμε καμιά φορά καλύτερα να σε βρίζουν παρά να σε κοροϊδεύουν. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, όπου και να πάμε, όπου και να παίζουμε, περισσότερο υπάρχει χλευασμός, περισσότερο υπάρχει, ασχολούνται όλοι με τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε και αυτό δεν ταιριάζει σε ένα μεγάλο κλαμπ. Και αυτό για μένα είναι αυτό που θα πρέπει οι άνθρωποι που ακόμα υπάρχουν στην ομάδα ή αυτοί που θα πρέπει να μπουν να το κοιτάξουν αυτό, γιατί δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να φθείρεται και να χλευάζεται από όλο τον κόσμο λόγω αυτών των προβλημάτων. Ανοίξατε πολλά θέματα πριν πάρει τη σκητάλη ο Νίκος. Να γυρίσουμε λίγο στην αρχή αυτής της μονοετούς παρουσίας στον Παναθηναϊκό. Είναι υποθετική ερώτηση, αλλά ξέρω ότι είστε καλό στην τρίπλα και ξέρω επίσης ότι μπορείτε να απαντήσετε. Αναλαμβάνετε, βάζετε τα δικά σας στοιχεία, φτιάχνετε μια ομάδα που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, που κάνει σημαντικά πράγματα. Αν σας έλεγε κάποιος ότι σε αυτήν την ομάδα, όπως υπήρχε η διοίκηση μέχρι το καλοκαίρι, χρειαζόταν ένα ή δύο πράγματα,
για να εμφανιστεί αυτή τη σεζόν, την τρέχουσα, ο Παναθηναϊκός, με ομάδα που δεν θα είχε ταβάνι, ποια θα ήταν? Εμείς το είπαμε με το που τελείωσε η περσινή χρονιά. Θέλουμε να κρατήσουμε την ομάδα και θέλαμε 4-5 προσθήκες. Εγώ το είχα πει από το Δεκέμβριο που είχα έρθει ότι θέλουμε 1-2 παίκτες ακόμα, γιατί υπήρχε και διαδικασία των play-off. Οπότε σκεφτόμενος και αυτά που θα ερχόταν μπροστά μας, ήταν λογικό να υπήρχε φθορά από κάρτες, από τραυματισμούς, θα ήθελα 1-2 παίκτες. Δυστυχώς από τότε, από τη μεταγραφική εκείνη την περίοδο, ξεκίνησε όλη η ιστορία του ότι πρέπει να μειώσουμε το budget, πρέπει να φύγουν παίκτες. Δηλαδή από την πρώτη μεταγραφική περίοδο αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς τα κάτω. Αυτό θα έπρεπε όμως να γίνει. Γιατί σας είπα ότι αρχίσαν να εμφανίζονται τα προβλήματα. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι πέρσι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και όπως λέγαμε τότε και με τον μεγαλομέτωχο που είχε κάνει και δηλώσεις, ότι ο στόχος μας ήταν αυτός, να κρατηθεί αυτό το γκρουπ και 4-5 παίκτες, νομίζω ότι θα ήμασταν μια ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Βέβαια στην Ελλάδα ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχεις καλή ομάδα για να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Γι' αυτό λέω ότι θα είχαμε μια ομάδα που θα διεκδικούσε πράγματα. Φέτος είναι δύσκολα. Είναι αλήθεια αυτό. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση του budget. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι με φυγή παικτών προς το τέλος, βασικών παικτών. Και σας είπα ότι ενώ για μένα έχουν έρθει καλοί παίκτες, αλλά το να έχουν μπει σε μια τέτοια κατάσταση στην ομάδα όταν ο σύλλογος είναι έτσι, δεν είναι εύκολο. Όπως και να το κάνουμε επηρεάζονται, όπως και να το κάνουμε δεν μπορούν να... Όταν δεν μπαίνεις σε ένα υγιής περιβάλλον, δεν είναι εύκολο να ανταποκριθείς. Και το να προσαρμοστείς, όπως έλεγε και κάποιος, σε μια άρρωστη κοινωνία, δεν είναι υγιές φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί όλοι που είναι απ' έξω να λένε, να κάνουν την κριτική τους, πολύ σωστά το κάνουν γιατί ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι απ' έξω, να το κρίνεις και εντελώς διαφορετικό να είσαι μέσα στο πρόβλημα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά όλων αυτών που είμαστε εδώ. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι, ότι όχι μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου, αλλά και οι υπόλοιποι, που όλα τα παιδιά που είναι εδώ, ακόμα και οι υπάλληλοι που και αυτοί είναι με το μισθό τους και είναι απλήρωτοι, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στο μέγεθος που μπορούν αυτή τη στιγμή. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε μια κανονικότητα στην ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε ηρεμία και ξέραμε ότι πάμε στη δουλειά μας για να ετοιμάσουμε μια προπόνηση, και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα όταν λες «ΟΚ, ετοιμάζω την προπόνηση, πάω να κάνω προπόνηση» και σου εμφανίζονται συνέχεια διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε, ακόμα και στον τύπο, περισσότερο ασχολούμαστε με τι προσφυγή θα κάνει ο ένας, που θα βρεθούν λεφτά ο άλλος, και δυστυχώς για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, όπως είπα, το αγωνιστικό κομμάτι έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτό που θα είχε την πρωτεύουσα σημασία. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς έχω πει ότι οφείλουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε, ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και αν πετύχουμε, καλώς. Αν δεν πετύχουμε, τουλάχιστον να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά, να ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή την ομάδα. Κλείνοντας το κεφάλαιο, ένας χρόνος, φαντάζομαι και είναι η χειρότερη στιγμή σας στην παρουσία που έχετε στον Παναθηναϊκό. Η καλύτερη ποια ήταν? Η χειρότερη ποια φαντάζεστε ότι μπορεί να ήταν? Νομίζω ότι το γεγονός ότι μείνατε μόνος σας. Όχι. Σας είπα, η χειρότερη για μένα είναι να πηγαίνεις στο γήπεδο και να χλεβάζουν την ομάδα. Αυτή είναι η χειρότερη στιγμή. Όχι, να μείνουμε σε αυτό, αλλά... Εξαιτίας αυτού έχει γίνει ο χλεβάσμος. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό καμιά φορά... Και δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ στο... Μακάρι να βρεθεί κάποιος και να φύγω εγώ αύριο. Δεν έχει καμία σημασία αυτό για μένα. Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη ομάδα. Πού το αισθανθήκατε πιο πολύ αυτό? Γίνεται από το καλοκαίρι, από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η ιστορία. Αυτό μας. Ότι εσείς δεν γράφετε συνέχεια. Αυτό δεν ασχολείστε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα να μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό συνέχεια να βγαίνουν αρνητικά πράγματα προς τα έξω? Αυτό για μένα είναι το χειρότερο. Το να χάσουμε ένα παιχνίδι, αυτό μπορεί να γίνει. Για την κοροϊδία που είπατε είναι από τους αντιπάλους. Εντάξει, όταν πηγαίνεις κάπου και σου λένε θα πέσεις, θα πτωχεύσεις, θα κάνεις και εσύ είσαι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό? Για μένα αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση που δεν εμφανίζεται κάποιος ή που δεν αλλάζει κάτι. Και σου είπα, δεν έχει σχέση με μένα.
Μακάρι να βρεθεί κάποιος, να βρεθεί μια λύση και αύριο να φύγει. Όχι ο Ζουνίδης ή όχι ο προπονητής, δεν έχει σημασία. Όταν είσαι τέτοια μεγάλα κλαμπ, δεν είναι το άτομο, είναι ο σύλλογος, είναι το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα. Καλύτερη στιγμή. Υπήρξαν και καλές στιγμές. Μεμονωμένες, ναι, υπήρχαν νίκες καλές. Νομίζω ήταν το διάστημα των τελευταίων 4 μήνων, νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από αυτό που καθόσουν και έλεγε: θα κάτσω να δω τον Παναθηναϊκό. Και αυτό ήταν ένα σχόλιο και από αντιπάλους ποδοσφαιριστές και από τον κόσμο. Αυτό ήταν για μένα. Δεν ήταν κάποια μεμονωμένη στιγμή. Σίγουρα οι νίκες στα ντέρμπι όταν παίζεις με Ολυμπιακό ή με ΑΕΚ ή με ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι στιγμές. Πάμε στο τώρα. Πολλά θέματα ανοιχτά. Αρχικά, πώς υποδείχτηκατε κι εσείς αυτή την θετική κίνηση των παιχτών να απαντήσουν, να αποδεχτούν την πρόταση της διοίκησης? Και επίσης, σταθήκαμε πολύ και με τον Ισίδωρο Γκριν. Περιμένουμε να δούμε. Είναι μία. Περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα. Στα λόγια θα το δούμε. Στα λόγια σίγουρα τα παιδιά αντιλαμβάνουν τα προβλήματα. Είναι κάτι που το ζουν και αυτοί καθημερινά. Είναι επαγγελματίες. Σας είπα ακόμα και κάτι και κάποιος ποδοσφαιριστής να αποφασίσει να φύγει ή να κάνει προσφυγή μπορεί για τον κόσμο να είναι σαν προδοσία, μπορεί να είναι κάτι άλλο, όμως είναι επαγγελματίες. Πρέπει να, δηλαδή άλλο το, δεν είναι ποδοσφαιριστές που ξυπνήσαν ένα πρωί και είπαν είμαι Παναθηναϊκός. Είναι επαγγελματίες, έχουν οικογένεια, έχουν τους μάνατζέρ τους, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κάποιον αν το κάνει, γιατί τα χρόνια, ξέρετε, ποδοσφαιριστή δεν είναι πολλά, είναι λίγα, οπότε καθένας κοιτάει ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερο για την καριέρα του, για την οικογένειά του. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται όμως τα προβλήματα που έχει η ομάδα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να ελπίζω θα το εκτιμήσουν. Σας δικαίωσε ο Μολύνης την επιλογή να είναι ένας από τους αρχηγούς με τη χθεσινή του πρόταση, ένα πόσο να πάει στους εργαζόμενους? Ασυνήθιστο για εμένα δεν ήταν τέτοιο, το ήξερα. Το ήξερα. Αυτό ήταν κάτι που έχει συζητηθεί. Σας είπα, δεν είναι μόνο. Όλοι μένουμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όλοι μένουμε στους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο σύλλογο που έχει και πάρα πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της ομάδος. Και σίγουρα οι ποδοσφαιριστές, το να έρχονται και να βλέπουν πρόσωπα που δεν είναι χαρούμενα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Το να στερηθώ εγώ ένα μισθό ή ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι ιδίως και τέτοιες μέρες βγαίνει πιο εύκολα, παίρνεις πιο εύκολα μια τέτοια απόφαση. Γενικά όμως νομίζω ότι έχουμε παιδιά που ξέρουν να εκτιμάνε καταστάσεις και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους που είναι κοντά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι που τους περιποιούνται, είναι οι άνθρωποι που τους φροντίζουν, είναι οι άνθρωποι που τους ετοιμάζουν το φαγητό τους, είναι οι άνθρωποι που θα τους κάνουν το μασάζ. Οπότε για μένα είναι μια σωστή κίνηση, αλλά μια κίνηση που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Ανοιχτό θέμα με τον Τσάβες. Πρώτα απ' όλα, πώς αντιδράτε στην κίνηση του Τσάβες να φύγει χωρίς άδεια, αν υπάρχει επικοινωνία, αν σκοπεύει να επιστρέψει και αν θα τον υπολογίζετε από εδώ και πέρα, ή είναι ξένο σώμα πλέον για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Ο Αντρέας μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήρθε μέσα στο γραφείο μου και μου ζήτησε άδεια να πάει στην Αργεντινή. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να πάρω από μόνος μια τέτοια απόφαση. Μπορώ να δώσω ένα ποδοσφαιριστή άδεια για μία μέρα, για δύο μέρες, για ένα προσωπικό πρόβλημα. Αλλά είναι τόσο σοβαρό το θέμα που δεν μπορώ εγώ να δώσω άδεια σε κάποιον παίκτη. Και μάλιστα επειδή παραπονέθηκε ότι δεν αισθάνεται ακόμα 100% καλά, είχαμε πει να πάει και να γίνει ακόμα μία εξέταση από τον γιατρό της ομάδος. Δεν έγινε ποτέ αυτό και εγώ έμαθα το απόγευμα ότι ο ποδοσφαιριστής αναχώρησε για την Αργεντινή. Σίγουρα είναι αντιπαγγελματικό αυτό που έκανε. Επειδή όμως υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί που από ό,τι τους μαθαίνω και εγώ τώρα, ότι δίνει το δικαίωμα σε έναν ποδοσφαιριστή να πάει σε γιατρό που θέλει αυτός, θα πρέπει να δεν θέλουμε να επεκταθούμε πολύ, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι γίνεται. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μια ενημέρωση από τον γιατρό της Μπόκα που τον εξέτασε ότι υπάρχει μια φλάση που έχει γίνει καλά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα μικροπροβλήματα, τα οποία αυτά θα είναι θέμα ιατρικά, δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Πάντως η κίνησή του προσωπικά με απογοήτευσε, δεν περίμενα να κάνει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον περιμέναμε πολύ, επενδύσαμε πάρα πολλά
σε αυτόν. Είναι η πιο ακριβή μας μεταγραφή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής. Είναι το center for. Είναι ο παίκτης που περιμένεις ότι θα σου λύσει προβλήματα. Είναι ο παίκτης που περιμένεις ότι θα σου βάλει γκολ. Σίγουρα οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μπορεί να γίνει στον οποιοδήποτε. Παρότι ήταν δεν ήταν προς όφελο της ομάδας να μείνει τόσο καιρό έξω. Εμείς στη συνέχεια τον πήγαμε σιγά σιγά, περιμέναμε να ετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε και δεν περίμενα ότι θα έκανε μια τέτοια κίνηση. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής, είναι και τα οικονομικά δεδομένα μέσα στην όλη κατάσταση, το οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε. Το σίγουρο είναι ότι δεν είχε πάρει από κανέναν άδεια για να φύγει προς την Αργεντινή. Πάμε στα αγωνιστικά. Να πούμε και κάτι. Βλέπετε ότι συνέχεια είναι αυτό που λέγαμε. Το αγωνιστικό δυστυχώς έχει περάσει το Παναθηναϊκό στη δεύτερη μοίρα. Μάτς με τον Πανιόνιο. Αρχικά αισθάνεσαι ότι παίζετε απέναντι, αντιμετωπίζετε τα παιδιά σας. Αγωνιζόμενος απέναντι στον Πανιόνιο. Είναι μια ομάδα που εσείς χτίσατε. Την προηγούμενη εβδομάδα παίζαμε τον Ατρόμητο. Εντάξει, όταν έχεις περάσει από ομάδες θεωρητικά που δεν είναι το μέγιστο Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό να έχεις πολλούς ποδοσφαιριστές που έχεις συνεργαστεί. Ο Πανιόνιος τα δύο τελευταία χρόνια και φέτος είναι μια ομάδα που έχει ξεφύγει πλέον από... όχι σαν όνομα, πάντα θεωρούταν ο Πανιόνιος πολύ μεγάλη ομάδα. Αγωνιστικά έχει αλλάξει επίπεδο, έχει φτάσει ψηλά. Είναι μια ομάδα που θεωρείται ότι είναι μέσα στην πεντάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που τα δύο τελευταία χρόνια έχει πολύ καλή πορεία και είναι και μια ομάδα που πιστεύω και φέτος θα είναι εκεί. Μπορεί να έχουν και αυτοί κάποια προβλήματα αγωνιστικά, κάποιους τραυματισμούς, κάποιες τιμωρίες, αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα που έχει διάρκεια αυτά τα χρόνια, έχει μια συνοχή, οπότε περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ξέροντας ότι παίζουν και εναντίον μου, θα ξέρω ότι θα είναι ακόμα καλύτεροι. Γιατί? Πάντα έχεις ένα κίνητρο όταν παίζεις. Είναι μάτς εναντίον του Παναθηναϊκού και του Μαρίνου, δηλαδή. Εντάξει, αυτό τους έστειλε χιούμορ. Το είπα. Πάντα προσπαθούν τα παιδιά να δώσουν κάτι καλύτερο. Περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρατε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο και βγήκε αυτό το ρίσκο. Είναι ασυνήθιστο για έναν προπονητή, γνωρίζοντας ότι έχει πάρα πολλές απουσίες, να κάνει επιπλέον αλλαγές. Αλλαγές παιχτών. Παρουσιάστηκε ένα σύνολο το οποίο στη θεωρία δεν θα είχε καμία χημεία στον αγωνιστικό χώρο. Στην πράξη φάνηκε πολύ διαφορετικά. Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη εκτός έδρας εμφάνιση, ακόμα και αν δεν πήρε την νίκη στο Περιστέρι. Τι σκεφτήκατε πριν το μάτς, για αυτή την τολμηρή κίνηση που κάνατε, και αν σκέφτεστε να συνεχίσετε στο ίδιο μονοπάτι? Ήταν μια κίνηση που ίσως θα έπρεπε να την είχα κάνει πολύ νωρίτερα, γιατί κοιτάξτε, όπως εσείς μένετε στα στατιστικά και βλέπετε τα αποτελέσματα, έτσι και ο προπονητής και το team βλέπει εκτός αποτελέσματα, βλέπει και την αγωνιστική παρουσία των παικτών στα εκτός έδρας μάτς. Το είπα επανειλημμένα ότι δυστυχώς για μένα δεν υπάρχουν πάνω από 2-3 παίκτες που στα εκτός έδρας παιχνίδια φτάσανε έστω στο 60-70% των δυνατοτήτων τους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν για να παρουσιάσετε ένα καλό γκρουπ θα πρέπει ο καθένας ατομικά ποδοσφαιριστής να φτάσει κοντά στα δικά του στάνταρ. Και όταν οι βασικοί παίκτες είναι στο 70-80% και κάποιοι είναι στο 100%, νομίζω ότι θα πάρει τα αποτελέσματα. Από τη στιγμή εμείς που δεν το κάνουμε αυτό, είναι φυσιολογικό να μην έρχονται τα αποτελέσματα. Θα μου πείτε, μπορεί να μπαίνει το δοκάρι και του μόλις στη Λαμία και να κέρδισε. Μπορεί να μπαίνουν οι ευκαιρίες και να κέρδισε. Δεν είναι όμως έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ατομική απόδοση του παίκτη, που αυτό συνολικά βγαίνει στο γκρουπ. Είχα σκεφτεί να το κάνω και πριν την Τρίπολη. Δυστυχώς με ξεγέλασε το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και η εμφάνιση του Ολυμπιακού. Γι' αυτό σας είπα ότι θα το έκανα ούτως ή άλλως. Και 3-0 να κερδίζαμε την ΑΕΚ, οι αλλαγές θα γινόταν σε αυτό το μάτς. Και θα γινόταν όχι μόνο για να μην επαναπαυτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές ότι έχουν φανέλα βασικού, αλλά θεωρώ ότι και οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές μπορούν να αναπληρώσουν και αυτοί να δείξουν πράγματα, αλλά και οι παίκτες που θεωρητικά ήταν βασικοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι, κυρία, αν δεν παίζεις το στάνταρ σου, δεν μπορείς να έχεις σε ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό φανέλα βασικού. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή πού καταλήγεται? Την Κυριακή θα περιμένουμε πρώτα να δούμε ποιους θα έχουμε. Πάντα είναι ένα θέμα αυτό. Αλλάζει συνέχεια η ομάδα. Έχουμε πάλι πάρα πολλά προβλήματα, όχι κυρίως, όλες μας τις γραμμές.
Οπότε θα περιμένω να δούμε και σήμερα την προπόνηση, να δούμε ποιοι παίκτες είναι υγιείς. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αρκετά θέματα να λύσουμε. Δεν μπορείς να βρεις συνοχή, δεν μπορείς να βρεις διάρκεια στην απόδοσή σου όταν κάνεις πολλές αλλαγές σε όλες τις γραμμές. Ακόμα και με τη φυγή κάποιων παικτών το καλοκαίρι είχαμε κρατήσει τουλάχιστον τους 6 πίσω, οπότε συν το Βηγιαφάνης που θα ερχόταν τους 7, τουλάχιστον να κάναμε 2-3 αλλαγές και να φτιάχναμε την ομάδα, αλλά κάθε μέρα βγάζει άλλο πρόβλημα. Δηλαδή όπως είναι τα όλα. Είναι, που τους λέει, το λέω χαριγολογώντας καμιά φορά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είμαστε, κάτι θα βγει και σήμερα. Οπότε... Είπε ο Νίκος για τολμηρή ενδεκάδα. Οπότε να περιμένουμε και την Κυριακή λίγη τόλμη ακόμα. Θα το δούμε. Ανεξαρτήτως. Θα το δούμε αυτό. Σας είπα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο. Ένα παιχνίδι σε μια ομάδα που έχει καλή αμυντική συνοχή. Είναι μια ομάδα από Πανιώνιος που έχει καλό transition. Που αν βρει χώρους μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε θα πρέπει και εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε καλοί. Όποιοι παίξουν, όποια παιδιά παίξουν, θα πρέπει να είναι 100% στο παιχνίδι για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Άλλο θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ είναι οι δεκάδες μυϊκοί τραυματισμοί. Σας έχει απασχολήσει, σας έχει προβληματίσει, τι συμβαίνει, είναι θέμα ανετοιμότητας ποδοσφαιριστών. Είναι πολλοί παράμετροι για να γίνει ένας τραυματισμός. Σίγουρα μας προβληματίζει, σίγουρα είναι κάτι που προσπαθούμε να βρούμε. Πού είναι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν κάνει καθόλου προετοιμασία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στο τέλος της προετοιμασίας, έχουν κάνει με άλλες ομάδες. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αναγκαζόμαστε να τους βάλουμε γνώση μας ότι δεν είναι 100% έτοιμοι, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Σας είπα ότι είναι πολλοί λόγοι. Είναι όμως ένα θέμα που πρέπει με τον ΑΒ τρόπο να το λύσουμε, να το μειώσουμε. Προβλήματα. Πάντα θα υπάρχουν στις ομάδες τραυματισμοί, αλλά πρέπει να βρούμε και εμείς γιατί μας προκύπτουν κάποιοι συγκεκριμένοι. Σας είπα ότι υπάρχουν, παράδειγμα, ο Κουλιμπαλή είναι άλλη περίπτωση από του Βηγιαφάνες. Ο Βηγιαφάνες είναι άλλη περίπτωση από του Μουνιέ. Αλλιώς είναι ένας παίκτης, αλλιώς είναι ο άλλος, με άλλα προβλήματα έχει κάποιος άλλος. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όμως είναι κάτι που πρέπει να το περιορίσουμε, αν όχι να το λύσουμε 100%. Χυμαρόδης είναι, θα θέλαμε κάτι τεταρτάκι ακόμη και κάμια ώρα πραγματικά να μιλάμε. Και πιο δύσκολη. Έχει βουήξει ο τόπος, στο διαδίκτυο τουλάχιστον, υπάρχει κρούση από άλλη ελληνική ομάδα. Υπήρξε ενόχληση σας από άλλη ελληνική ομάδα. Δύσκολη ερώτηση για το τέλος. Πολλά δημοσιεύματα, πολλά σενάρια, ορούνται πολλά πράγματα. Δημοσιεύματα μπορούν να βγαίνουν, εσείς κάνετε τη δουλειά σας, εγώ κάνω τη δουλειά μου, το σίγουρο είναι ότι είμαι εδώ. Θα μπορούσα να. Για να το πούμε κιόλας, θα μπορούσα να το είχα κάνει το καλοκαίρι πολύ πιο εύκολα, όχι μόνο για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Από τη στιγμή που το αποφάσισα να μείνω εδώ, είμαι εδώ. Από εκεί και πέρα κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε μέρα τη βλέπεις διαφορετικά, κάθε μέρα περιμένεις να βελτιωθούν πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην ομάδα, προσπαθώ για το καλύτερο, με τα καλά μου, με τα λάθη μου, τουλάχιστον προσπαθώ όσο μπορώ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Από εκεί πέρα το τι θα γραφτούν, το τι θα πούνε, εντάξει, αυτά πάντα υπήρχαν στο ποδόσφαιρο, πάντα θα υπάρχουν και δεν πρόκειται να τελειώσουν. Και αφού είστε εδώ λοιπόν, ποια θα ήταν η καλύτερη ευχή που θα θέλατε να ακούσετε σήμερα με τη συμπλήρωση ενός χρόνου, τι θα θέλατε να σας πούμε ως ευχή, για να σας το πούμε. Προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι κάτι, δεν είμαι εγώ. Ναι. Κοιτάξτε, θα ήθελα να βρεθεί μια λύση για το σύλλογο απλά. Δεν είναι θέμα για μένα. Εμείς είμαστε προπονητές, θα είμαστε στον Παναθηναϊκό ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Μετά θα πάμε κάπου αλλού. Έτσι είναι η ζωή του προπονητή και η μοίρα του. Αλλά είναι... Με στεναχωρεί πάρα πολύ και με τσατίζει, σας είπα αυτό εδώ το πράγμα που γίνεται για ένα τέτοιο σύλλογο και ότι δεν βρίσκεται μία άκρη πραγματικά. Είναι απογοητευτικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Okay. Σας ευχαριστούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, ακούσατε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ένας χρόνος στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλλίου, 1η Δεκέμβρη του 2016, ανέλαβε ο Μαρίνος Ζουνίδης την τεχνική ηγεσία των Πράσινων, με εξαιρετική πορεία πέρυσι, έκανε και τον απολογισμό της
παρουσίας του στον Παναθηναϊκό. Πολλά πράγματα πάλι σήμερα. Πολλά πράγματα. Καταρχήν, και πολύ μεγάλη πίκρα και είναι φυσιολογικό για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος που στηρίζει ή θα στηρίζει. Εκνευρισμένος ήρθε και εκνευρισμένος έφυγε. Αυτή η τσαντίλα. Είναι λογικό. Ναι. Αυτή η καθημερινή. Εκνευρισμένος, κατάλαβα πολύ. Ναι, πολύ για αυτό που είπε ως κοροϊδία, ως υποτίμηση. Από γνωστούς φίλους, αντιπάλους. Ναι. Αυτό τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Και επίσης τώρα αυτό στο τέλος, ότι κάποια στιγμή περιμένει να γίνει κάτι. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να περιμένει. Αλλά είναι εδώ, όπως είπε. Ε. Παραμένει και θα έχουμε και τον Όμρι Αλπάν σε πολύ λίγο κοντά μας να μας μιλήσει για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο και για όλες τις τελευταίες εξελίξεις του στρατόπεδου του Παναθηναϊκού. Κάποια ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε. Πάρα πολλά ναι. Ασφαλώς, και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Για Βλονίτη, για Χίλιαμακ. Γιατί ο Χίλιαμακ δεν παίζει, είναι, το δικαιολογούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν έκανε καλή προετοιμασία, ως καθόλου. Ήρθε ξαφνικά στον σύλλογο, έκανε ένα καλό διάστημα, αλλά σταδιακά βγαίνει κόπωση από τα παιχνίδια. Σιγά σιγά κάνει μια κοιλιά τώρα συσταγωγικά. Θα βρει το ρυθμό του πρόσφατα. Αυτό περιμένουν και οι πράσινοι. Για Βλονίτη που ήταν καλό στα δύο μάτς. Ήταν εξαιρετικός και στο Περιστέρι και στην Πάτρα. Θα παίξει λες και εκεί. Πιθανολογώ ναι, ότι θα έχει θέση στο βασικό σχήμα. Είναι πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Βέβαια είναι ρίσκο, γιατί είχε αγωνιστική αποχή όλο αυτό το διάστημα να παίξει τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Επιστρέφει ο Μολέντο, αυτό είναι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Έχει υπουλωθεί το τραύμα που είχε στο μέτωπο, επομένως είναι πολύ καλύτερο ο Βραζιλιάνος. Αναφέρθηκε στα προβλήματα πριν ο Μαρίνος Σουσονίδης. Ένα σημαντικό είναι του Διαφάνιες. Μάλλον δεν θα είναι διαθέσιμο. Το άλλο είναι του Κουρμπέλη. Πάλι αλλαγές θα έχει πάντως. Πάλι αλλαγές θα έχει αναγκαστικά. Αλλαγές και απουσίες. Σημαντικές απουσίες. Δεδομένη αυτή του Κουλιμπαλή δεν έχει επιστρέψει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα τροποποιηθεί κάτι στα πλάνα του τεχνικού του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως έκασε και το Μουνιέ με θλάση στο Περιστέρι για έναν μήνα εκτός. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα μηνύματα υπέρ Ουζουνίδη τα περισσότερα. Και υπέρ παραμονής του. Και υπέρ παραμονής για τον τρόπο της συμπεριφοράς, της τάσης, των δηλώσεων και σήμερα αληθινές δηλώσεις χωρίς έτσι περικοκλάδες. Να καλησπερίσουμε και τον Όμρι Αλπάν μαζί με τον Μικέλ Καπουάνο που μας βοηθήσει στη μετάφραση. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα πολύ φρέσκα. Χθες ενημερώθηκαν και παίκτες του Παναθηναϊκού για την πρόθεση της διοίκησης να πληρώσει ένα μέρος των οφειλών. Πώς το υποδέχτηκαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, πώς υποδέχτηκαν αυτή την πρόταση? Δεν ήμουν αλμά σαν να τρέχουμε να μιλήσουμε για κέσσερ, σιδάρνο ακόλ μπενένο, κούλα με ρουτσίμ, κούλα με δίνιμ. אין לי הרבה מה להגיד לגבי העניין של הכסף. אני פה כדי לדבר על המשחק ביום ראשון. Μιλήσαμε χθες όντως για τα θέματα τα οικονομικά, τα είπαμε, τα κανονίσαμε, είμαστε όλοι εντάξει και πλέον δεν έχω κάτι άλλο να πω σχετικά με αυτό. Εδώ βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για το αθλητικό κομμάτι και για τον αγώνα. Πάμε στα αγωνιστικά, πάμε και στα δικά του να ξεκινήσουμε, γιατί δεν σχολίασε μέχρι τώρα. Εκείνη την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο μάτς με την ΑΕΛ, το μετάνιωσε, ήταν μια πράξη που του στέρισε την παρουσία του από τρεις αγώνες. Είναι κάτι που τον πήγε πίσω. כמובן שאני מצטער על מה שהיה, אין פה שום ספק. באמת הייתי שלושה משחקים בחוץ. אני לא חושב שזה משהו שלקח אותי אחורה, אני דווקא רוצה בהזדמנות הזו גם להודות לצוות מאמני הכושר, שלקחו אותי איזה סוג של פרויקט, והחזירו אותי, כשחזרתי, חזרתי בשיא הכושר ואפילו ב... במצב גופני יותר טוב ממה שהייתי. אז אין ספק שלמדתי לקח מהכרטיס האדום הזה, ואני אוהב להגיד הכל לטובה, ולקחתי את הדברים הטובים ושיפרתי את מה שהייתי צריך לשפר, וזהו, עכשיו זה הזמן. חזרתי ואני פה כדי להוכיח. Αναφυσβήτητα λυπάμαι για εκείνο το περιστατικό. Όντως έμεινα τρεις αγώνες εκτός, αλλά δεν θα έλεγα ότι αυτό με πήγε πίσω και δράτω με της ευκαιρίας να ευχαριστήσω ακριβώς όλο το team της ομάδας που ασχολείται με τη φυσική μου κατάσταση, διότι αυτό με βοήθησε να συνεχίσω να προετοιμάζομαι, να γυρίσω πιο δυνατός.
οπωσδήποτε πήρα το μάθημά μου από αυτήν την κάρτα, αλλά πρέπει να πω ότι γύρισα καλύτερα και βρίσκομαι εδώ τώρα για να αποδείξω ακριβώς του λόγου μου το αληθές. Υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, πολύ σημαντικές. Μάτς με τον Πανιόνιο, τι περιμένει ο Όμρη για το μάτς της Λεωφόρου. משחק לא קל, אנחנו משחקים בבית, מקווה שיבוא הרבה קהל לבוא לדחוף אותנו, ואני מצפה לניצחון, שום דבר אחר לא מספק אותנו ביום ראשון חוץ מניצחון. Δεν θα είναι ένας εύκολος αγώνας, όμως παίζουμε στο γήπεδό μας. Ελπίζω να έρθουν αρκετοί φίλαθλοι να μας υποστηρίξουν και εμείς κοιτάμε μόνο τη νίκη. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να σκεφτούμε πέρα από τη νίκη. Τον έχουμε δει να αγωνίζεται πίσω από τον επιθετικό. Στα άκρα, κατά ανάγκη και στην κορυφή. Του αρέσει περισσότερο. Πού αισθάνεται πιο ελεύθερος. Μητάχατ λαχαλούτς. אני מרגיש הכי טוב, אבל שוב, אני שמח מאוד על זה שאני מגוון ויכול לשחק בכל מיני עמדות. זה משהו שעוזר לי ולקבוצה. ובכל מקום שהמאמן ישים אותי, אני כמובן אתן את 100%. Είναι αλήθεια ότι μου αρέσει περισσότερο να παίζω πίσω από τον επιθετικό. Αλλά χαίρομαι για το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα να παίζω, όπως είπατε, σε όλες τις θέσεις, να κινούμε σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως πάνω απ' όλα παίζω εκεί που θα μου υποδείξει ο προπονητής μου, πάντοτε με στόχο να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου. Έχει μια εικόνα για το τι αλλάζει στη συμπεριφορά και στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού στα περισσότερα μάτς. אין לי הסבר מספיק טוב לזה. זה משהו שלא צריך לקרות לקבוצה גדולה כמו פנאתינייקוס. אנחנו פשוט צריך להגיע למשחק חוץ הזה שננצח אותו, ואז לפי דעתי פתח לנו הדרך לניצחונות גם במשחקי חוץ. פשוט כרגע יש משהו שזה עוצר אותנו. אין לי הסבר מספיק טוב למה זה קורה. אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי לנצח גם משחקים בחוץ. Δεν μπορώ να έχω να σας πω ότι έχω μια καλή εξήγηση για αυτό που με ρωτήσατε και όντως η ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να, σε ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν έχω κάποια εξήγηση. Αυτό που φρονώ είναι ότι με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο καλά που παίζουμε στους αγώνες εντός έδρας, έτσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να παίζουμε και στους αγώνες εκτός έδρας. Ενδεχομένως μία εκτός έδρας νίκη να μας οδηγήσει στο να ξεκινήσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στους αγώνες εκτός. Προπονητής του σήμερα συμπληρώνει ένα χρόνο στον πάγκο. Θα θέλαμε και το σχόλιο του Όμρη, αν και τον έχει ζήσει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να μας περιγράψει τι είναι ο Μαρίνος Ζουνίδης. Και πώς τον ζει καθημερινά, βέβαια. המאמן הוא זה שהביא אותי לקבוצה. אני מאוד מבסוט על העזרה שהוא נותן לי ואיך שהוא מקדם אותי בתור שחקן. ואני חושב שהוא המאמן הנכון לקבוצה. גם בגלל המצב שהוא באמת גורם לנו להתרכז רק בכדורגל ונותן לנו השראה. וזהו, אני מאוד מבסוט על זה שהוא איתנו, ואני בטוח שהוא זה שצריך להוביל את הקבוצה. Καταρχήν να πω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στην ομάδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με τον προπονητή που τον έχω προπονητή, τον κύριο Ζουνίδη, δεδομένου ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πραγματικά έχει συμβάλει στο να μπορέσω να αναπτύξω τον τρόπο του παιχνιδιού μου. Είναι ένας σωστός προπονητής, είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνετε, διότι βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βοηθάει πάρα πολύ στη συγκέντρωσή μας για να σκεφτόμαστε μόνο το ποδόσφαιρο και πιστεύω λοιπόν ότι για άλλη μια φορά είναι ιδιαίτερη
η χαρά μου που βρίσκομαι υπό, υπό την καθοδήγησή του. Το τελευταίο σχόλιο δεν αφορά τον Όμρη, αλλά τον Μιγγέλ. Λέει ο Αναστάσιος, συγγνώμη, μιλάει και εβραϊκά, θα μας τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Πόσες γλώσσες, Μιγγέλ? Συγγνώμη, είναι 8 γλώσσες και τα εβραϊκά είναι μία από τις γλώσσες που έμαθα ζώντας κάποια χρόνια στη Μέση Ανατολή. Άλιστα, λοιπόν, καιρό να μάθει. Είναι αυτό που λέμε, μιλάει μόνο 8 γλώσσες. Ναι, άλλες δύο να γίνουν 10. Να στογγυλέψουν. Να στογγυλέψει λίγο ο αριθμός. Ευχαριστούμε πολύ και τον Μιγγέλ Καπιτάνο. Και βέβαια τον Όμρη για το σχολιασμό του, για την παρουσία εδώ. Ακούσατε και τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Όμρη Άλτμαν, να μας σχολιάζει την επικαιρότητα και το μάτς με τον Πανιόνιο και τη μεταμέλειά του για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο μάτς με την ΑΕΛ. Ήταν μια περίσκεπτη ενέργεια. Όντως. Αλλά δεν είχε δώσει δικαιώματα γενικά στην καριέρα του. Δεν είχε δεχτεί πολλές κόκκινες κάρτες. Και τη μεγάλη προσπάθεια να παραμείνει συγκεντρωμένη όλη η ομάδα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου που αρχίζει από τον Ζωνίδη και καταλήγει στους ποδοσφαιριστές. Και το σχόλιο του για τα οικονομικά. Βέβαια, το πώς υποδέχτηκαν και οι παίκτες τη χτεσινή πρόταση της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Αρκετά σημαντικό για την επιβίωση του συλλόγου. Αλλά όπως είπε και ο Μαρίνος Ζωνίδης νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Καλά τα λόγια, υπογραφή είναι το θέμα και όταν θα χρειαστεί να υπογράψουν το χαρτί του νέου διακανονισμού, εκεί θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις όλων των κάθε μέρα άλλη μέρα. Κάθε μέρα άλλο θέμα. Ακριβώς. Δεν πλήττει κανείς στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και βέβαια στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά εδώ από τον Γιώργο Καλαφάτης από το δροσερό Κροπή. Ανεμοδαρμένο όμως σε μερικές περιπτώσεις. Εδώ παρέα με τον Ισίδρο Πρίτεζη. Καταδοπιστικός, απολαστικός ο Ζωνίδης, καταδοπιστικός και ο Άλτμαν. Εντάξει, οπότε μιλάει ο κότς Παναθηναϊκού, είναι σαφές ότι βγαίνουν ειδήσεις. Γιατί δεν υπάρχει και κάποιος άλλος για να εκφράσει έτσι. Το έχουμε πει, Ισίδρο, είναι ο άνθρωπος που έχει η ασφάλεια του Παναθηναϊκού. Η ασφίδα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στον σύλλογο είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός προπονητής. Δεν το επέλεξε προφανώς. Προέκυψε στην πορεία, δεν αρνήθηκε όμως αυτό το ρόλο, δεν έκανε πίσω. Κρατάμε τα τελευταία λόγια του Μαρίνου Ζωνίδη. Είναι εδώ. Είναι εδώ, ναι. Έτσι είπε. Προσπαθεί για όσο μπορέσει τουλάχιστον να προλάβει και αυτό ό,τι μπορεί, να σώσει ό,τι μπορεί από αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση του στρατόπεδου του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν είναι στο χέρι του. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το διοικητικό, το οποίο βέβαια έχει ξεφύγει από το αγωνιστικό και δεν μπορούν να κάνουν κάτι και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Μόνο να εύχονται και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο novaspros.gr διαβάζουν το ρεπορτάζ του Νίκου Τζάνη και φυσικά στα κανάλια novaspros διαρκής ενημέρωση, διότι οι εξελίξεις τρέχουν και έρχεται ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Το μάτι είναι στις 3 το μεσημέρι. 3 το μεσημέρι, καλή ώρα, ποδοσφαιρική ώρα στην Λεωφόρο. Λοιπόν, μέσω του www.novaspros.gr του novaspros24, όλων των social media του novaspros.gr. Είδατε ζωντανά τον Μαρίνο Ζωνίδη και τον Όμρη Άλκμαν από το Κοροπή. Να είστε καλά. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα, γεια σας.